Έλα ρε που θα βάζεις του Πέτρου Γκόρεση από τη Μάρκα. Άντε από εκεί. Κάλλη, τη Λιγουριά πώς είναι. Ήταν 1-0. Όχι, τέτοια πράγματα δεν ξέρω να γίνονται πάλι. Κύριε Πλέη, πού θα το δούμε αυτό το πράγμα. Πέτρο. Εντάξει, τώρα πήγε πάλι. Καλά ήταν. Δεν το πιάσω, δεν προλάβα. Δεν προλάβα. Εγώ το έχω δώσει. Όχι. Τελείωσε, τελείωσε! Ούτε αυτή δεν το πήρα. Είχε σταματήσει ένα χρόνο, αλλά... Πίσω! Πάτσο πλώρος. Πάτσο πλατανί. Τι είναι. Έλα, παίξτε! Ούτε πυροτεχνήματα, ε! Πάρτε τα, ρε! Πάρτε τα αυτά τα πράγματα! Κοίτα εκεί! Πείτε του Μάρκ, ρε! Κεφάλι, κεφάλι! Μέσα κεφάλι! Μπράβο, Πέτρο! Ό,τι γίνεται εκεί, σηκώνει αυτή. Πάρει σκέψη. Να πάει μέσα. Να πάει. Ένα. Καλιά, τι θα βάλω αυτό, ρε. Όπω τι κάνω. Λάκι, να μ' ακούσει με πολύ μπροστά. Πάμε να φύγω. Ακριβές σκόρπα της Ζόπλης, είναι αδύο λίγο. Παιδιά, περάσετε από το ταμείο, μετά να πληρωθείτε. Καλώς ο Ζάρβα το φιλαράκι. Ω, μα, μπράβο ρε Πέτρο! Μπράβο ρε! Μπράβο! Πέτρο! Έλα ρε Πέτρο! Τι από το λάδι. Εδώ που είσαι μαλακισμένο! Με στον κήπεδο, ρε Θανός! Κοιτάξτε, σίγουρα καταρχήν να ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Να σταματήσει πια αυτή η βία στο κήπεδο που γίνεται, που είναι πάρα πολύ άσχημο και το είδαμε για άλλη μια φορά σήμερα. Δυστυχώς ο κόσμος είναι απαιτητικός και ζητάει πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν είναι και με αποτέλεσμα να εκνευρίζονται οι ποδοσφαιριστές και να αντιδρούν έτσι πως αντιδράσανε τουλάχιστον για μένα οι δύο παίκτες Ασίνης. Νομίζω ότι οι κόκκινες κάρτες ήταν καθαρές και από την πλευρά τη δικιά μας και από την πλευρά των παίκτων της Ασίνης. Κατά τα άλλα, το παιχνίδι ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία όχι μόνο και αγωνιστικά είναι πιο ψηλά από εμάς, ξέρουμε το πολύ δυνατό παιχνίδι που κάνουν. Και πάλι άλλη μια φορά παληθεύτηκε αυτό το πράγμα. Περάσαμε από μια έδρα διαπυρός και σιδήρου που λέμε. Τέλος, καλά όλα καλά. Πιστεύω ότι εμείς
είμαστε, δεν είχαμε την πολυτέλεια να αλλάξουμε κάποιους παίκτες, να ξεκουράσουμε κάποιους τα λοιπά. Γι' αυτό και βάλαμε τώρα το φύλακα. Το μικρό παιδί που του δίνω για μένα συγχαρητήρια πάρα πολλά, γιατί έκανε την απέκρουση του αγώνα στο 95, που θα μπορούσαμε να έρθει το παιχνίδι στο παλιά. Και ευτυχώς όλα καλά υπέρ μας. Νομίζω ότι δικαιούμαστε το παιχνίδι, γιατί βγήκαμε πολλές πιο φορές στην κόντρα, ήμασταν καλύτεροι. Δεν κατορθώσαμε να βάλουμε τον γκολ, αλλά στο τέλος ήμασταν εμείς που ευτυχήσαμε και πήραμε το παιχνίδι. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα της Ασίνης και καλή χρονιά πάλι για άλλη μια φορά σε όλο τον κόσμο.